Survivors, καλώς ήρθατε στο Συμβούλιο του Νησιού. Απόψε ψηφίζουν για άλλη μια φορά οι μπλε και θα πρέπει να βγάλουν άλλους δύο υποψήφιους. Έχουμε ήδη τον Σπύρο Μαρτίκα. Ιτήθηκαν σήμερα στον αγώνα και στα δύο σκέλη με το ίδιο σκορ 8-3 και 8-3. Και να έρθω λιγάκι στην κόκκινη ομάδα. Και θέλω να σας ρωτήσω ξεκάθαρα αν σας φάνηκε λίγο περίεργη η στάση της μπλε ομάδας. Άκουσα μια συζήτηση η οποία έγινε αμέσως μετά το τέλος του αγώνα. Μαριαλένα. Γιώργο, η αλήθεια είναι ότι το 8-3 και το 8-3 είναι λίγο περίεργο. 8-3-8-3. Είναι περίεργο σκορ. Δεν έχουμε συνηθίσει σε τέτοιους αγώνες στην μπλε ομάδα. Δεν θέλω να σκεφτώ ότι έγινε κάτι επίτηδες. Βέβαια, πριν από τον αγώνα και χθες υπόθηκαν κάποια πράγματα ότι καλύτερα να χάσουμε και τη δεύτερη ασυλία για να φύγει σίγουρα μπλε. Μας έκανε εντύπωση το ότι κερδίσαμε εύκολα μέσα σε εισαγωγικά. Γιατί δεν έχουμε συνηθίσει τους μπλε να το αφήνουν έτσι. Παρ' όλα αυτά μπορεί να ήταν και επηρεασμένα ψυχολογικά. Φάνηκε λίγο ότι παραδώσανε τα όπλα. Αλλά δεν θεωρώ ότι στήσανε τον αγώνα για να χάσουν και να βγάλουν μπλε υποψήφιους. Σάκη. Γιώργο, σίγουρα η ψυχολογία στο Survivor έχουμε δει ότι παίζει μεγάλο ρόλο. Από το χθεσινό συμβούλιο υπόθηκαν πολλά. Στο σημερινό αγώνα συνεχίστηκαν. Σίγουρα το σύνολο επηρεάζεται, θεωρώ, από τέτοιες κουβέντες. Προσωπικά δεν θα ήθελα να ανήκω σε ένα τέτοιο σύνολο όπου υπάρχουν συμπαίκτες οι οποίοι θέλουν ή λένε ότι και ας χάσουμε δεν έγινε κάτι να φύγει ένας παίκτης να δυναμώσουμε. Μου φαίνεται στα αυτιά μου πολύ εγωιστικό ότι ας φύγει κάποιος από εμάς έτσι ώστε εγώ να μπορώ να ταξιδέψω ή εγώ να μπορώ να φάω ή... Όταν θέλεις το καλό της ομάδας, ομάδα είναι αυτό που έχεις τώρα αυτή τη στιγμή. Το τι ομάδα θα έχεις αύριο είναι άλλο πράγμα. Και ομάδα είναι και εσύ. Και φυσικά ναι, ομάδα είναι και στις ήττες, δεν είναι μόνο στις νίκες. Δηλαδή τα ίδια παιδιά ήταν και την προηγούμενη εβδομάδα που ταξιδέψαν όλοι μαζί και πήγαν στο Λονδίνο. Τι άλλαξε και ξαφνικά, ίσως να μην τους ενδιαφέρει μια νίκη για να φύγει κάποιος και να δυναμώσουν. Τάκη, θα ήθελα και τη δική σου άποψη πάνω σε αυτό. Καταλαβαίνω ότι η τοποθέτηση του Σάκη φωτογραφίζει κατά κάποιο τρόπο τον Νίκο Μπάρτζη. Νομίζω ο Νίκος το είπε πολύ ξεκάθαρα χθες το βράδυ εδώ. Τάκη, πιστεύεις ότι ίσως η ομάδα επηρεάστηκε ή ίσως και να συμφώνησε με την άποψη του Νίκου Μπάρτζη? Εγώ βλέπω μια ξενερωμένη ομάδα, μια ομάδα που έχει πολλές τριβές, προστριβές μεταξύ της. Μένουμε σε ίδια καλύβα, το βλέπουμε αυτό. Δύο εδώ, τρεις εκεί, άλλοι τρεις πιο πέρα και όταν είναι όλοι μαζί να μαλώνουν. Δεν λέω να μαλώνουν, να σκοτώνονται, αλλά να έχουν πάρα πολλές αντιπαραθέσεις. Σήμερα ο Σπύρος, ειδικά μετά την ασυλία, ήταν εκτός αυτού, δηλαδή δεν τον έχω ξαναδεί τον Σπύρο να φωνάζει έτσι. Τέσσερις και πλέον μήνες που είμαστε εδώ, δεν τον έχουμε ξαναδεί. Κάτι πρέπει να γίνει με τον Μπάρτζη. Αυτό Νίκο, θέλω να πω, ότι υπάρχουν μέσα στην ομάδα τριγμοί. Χθες είδαμε τον Μπάρτζη να λέει αυτό που είναι τελείως άτοπο. Όταν πας στον πόλεμο, μαθαίνεις να συμπορεύεσαι με τον πιο αδύναμο συμπολεμιστή σου, ώστε να φέρετε το επιθυμητό αποτέλεσμα που θέλετε. Δεν είμαστε σε πόλεμο. Και ειδικά όταν. Και ειδικά όταν εδώ είναι η επιβίωσή σου, όπως λέει και ο Μπάρτζης, το φαΐ σου και όλα αυτά, είναι ένας άτυπος πόλεμος είναι. Οπότε προσπαθείς να κάνεις το συμπαίκτη σου καλύτερο. Και όχι να τον καρατομήσεις. Ένα αυτό. Αυτή είναι η άποψή μου.